Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιούνται στο Σπήλαιο Γρεβενών εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τη μάχη του Σπηλαίου και τον αρχηγό της Επανάστασης στη Δυτική Μακεδονία, Θεόδωρος Γιάκα. Οι θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα την Κυριακή 23 Ιουνίου και θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί με δοξολογία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων και θα γίνει ομιλία από τον πρόεδρο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Σπηλαίου, Νίκο Βαβρίτσα, με θέμα τα γεγονότα του 1854 και η σημασία των εκδηλώσεων μνήμης και τιμής. Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποντιακούς χορούς και τραγούδια από το ποντίον Αντάμωμαν της Κοζάνης στη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σημειώνεται ότι οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Σύλλογος Σπηλαιωτών Θεσσαλονίκης, η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σπηλαίου, ο Δήμος Γρεβενών και η τοπική κοινότητα Σπηλαίου. Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται στην τιμή του Θεόδωρου Ζιάκα, του αρχηγού της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1853, 12 Μαΐου, έδωσε εδώ μάχες με τους Τουρκαλπανούς. Έγινε το Σπήλαιο, αποκλείστηκε σχεδόν όπως και το Μεσολόγγι. Έγιναν σκληρές μάχες. Γιατί ήρθε ο Ζιάκα στο Σπήλαιο? Το Σπήλαιο ήταν ένα φρούριο, είχε κάστρο γύρω-γύρω. Δεν μπορούσε εύκολα να το πατήσεις. Και εδώ μαζεύτηκε με τα παλικάρια του και δώσαν τη μάχη που δώσανε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται κάθε χρόνο προς τη μήνα, όπως είπαμε. Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Γίνεται δοξολογία το πρωί στην Παναγία. Μετά πάμε στην κάτω πλατεία του σχολείου που γίνονται εκδηλώσεις. Γίνεται χαιρετισμός των επισήμων κατά τη Στεφάνου. Και διάφορα χορευτικά συγκροτήματα παίρνουν μέρος στην εκδήλωση. Φέτος έχουμε τους πόντιους προς τη μήνα για τη γενοκτονία. Πάντα έρχονται και σπηλιώτες, γρεβενιώτες, όσοι βρίσκονται στα Γρεβενά και γνωρίζουν για τη μάχη αυτή και για την εκδήλωση, μας τιμούν. Προετοιμασίες ξεκίνησαν εδώ και μέρες, με κάποιες βοήθειες από το Δήμο κόβουν τα χόρτα, για να είμαστε σε μια καλή καθαριότητα στο χωριό και το καθεξής.